καλή είναι η συζήτηση για την λειτουργία της Βουλής και για την εφαρμογή του κανονισμού και αναγκαία και απαραίτητα. Αλλά δεν είναι αυτό το ειδικό μας θέμα σήμερα. Σήμερα ήρθαμε εδώ με άλλο ειδικό θέμα, πολύ ειδικότερο και πολύ σοβαρό. Το πρώτο θέμα είναι, το ειδικό θέμα που αντιμετωπίσαμε χθες όλη τη μέρα, ότι είχαμε μία συζήτηση έντονη, εντονότατη, για μία ντροπολογία, μία τροπολογία της ντροπής, χαριστική, που η Βουλή έξω στους διαδρόμους έλεγε ποιον αφορά, που η συζήτηση για την ίδια τροπολογία πριν από ένα χρόνο εδώ πάλι είχε κάνει κατανοητό ποιον αφορά. Ο αρμόδιος ο Υπουργός εχθές, κ. Παπαδημητρίου, αλλά και ο προτείνων βουλευτής, κάνανε ότι δεν ξέρανε. Έρχεται σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για κίνδυνο απόλυσης συγκεκριμένων υπαλλήλων, ξέρει ο Πρωθυπουργός, και να πάρει και την ευθύνη ο ίδιος για τη ρύθμιση αυτή, που βάλανε βουλευτή τους να τη φέρει, τάχα η κυβέρνηση να την αποδεχθεί. Και ο κύριος Καμένος, ειλικρινέστερος, είπε ότι πρόκειται για τη ΣΕΚΑΠ και για τη συγκεκριμένη επένδυση. Δηλαδή, είπε Πρωθυπουργός και ο αρχηγός του δεύτερου κυβερνώντος κόμματος ότι η τροπολογία είναι φωτογραφία. Συγχαρητήρια. Αυτό όμως εγείρει πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει και με τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης, αλλά και με τον τρόπο που σκέφτεται η κυβέρνηση και δημιουργεί υποψίες διαφθοράς. Δηλαδή ευνοϊκούς όρους για κάποιες επενδύσεις που έχουν σχέση και με τα μίντια, που έχουν σχέση και με πολλά, κύριε Πρόεδρε, που θα συμβούν τις επόμενες εβδομάδες. Κι όμως, ενώ η συζήτηση επ' αυτών φάνηκε χτες ότι θα μπορούσε να κλείσει, δημιουργήθηκε και ένα ακόμη θέμα, για το οποίο, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάρετε εσείς πρωτοβουλίες. Ενώ η συνεδρίαση πήγαινε να κλείσει και ο Πρόεδρος, ο Προεδρεύων τότε, ξεκίνησε να λέει ότι η συνεδρίαση έκλεισε, μου έδωσε στη συνέχεια το λόγο γιατί του πω ότι ήθελα κάτι πριν κλείσει η συνεδρίαση. Και υπάλληλός σας, αξιωματούχος της Βουλής, με δική σας επιλογή, ειδικός γραμματέας της Βουλής και με κοινοβουλευτικά ανίκιο τρόπο, διέπραξε μια σειρά παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής, αλλά δυστυχώς για τον ίδιο, και μια σειρά παραβάσεις που αφορούν συγκεκριμένες πτυχές του ποινικού κώδικα. Διατάραξε συνεδρίαση κοινοβουλευτικού σώματος της ολομέλειας της Βουλής, κλείνοντας τα μικρόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι πρωτοφανή. Αν θέλετε μεθόδους Μαδούρο, να πάτε στη Βενεζουέλα. Εδώ όμως είστε υποχρεωμένος, και με αυτό κλείνω, είστε υποχρεωμένος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που διορίσατε ειδικό γραμματέα της Βουλής, να πάρετε όλες εκείνες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ολομέλειας, με τη λειτουργία της Βουλής γενικότερα, με τον οργανισμό των υπαλλήλων της Βουλής και με τον ποινικό κώδικα. Αν δεν το κάνετε αυτό, είστε συνυπεύθυνος για την ασχημία που έγινε χθες το βράδυ. Nice. Λοιπόν...